Γεια σου και πάλι φίλοι μου. Και πάλι πίσω. Το κανάλι, όπως έχετε μάθει, έχει ξανανοίξει. Ελπίζουμε να είναι μόνιμα πλέον ανοιχτό το κανάλι. Θα εξηγήσω τώρα σε αυτό το βίντεο, δεν θα σας δείξω κάτι. Θα σας εξηγήσω τι έχει συμβεί με τη YouTube. Όπως όλοι ξέρετε, πριν περίπου 2-3 μέρες, έχουμε σήμερα 18 του μηνός, περίπου 15-16, δεν θυμάμαι ακριβώς, νομίζω 15 του μηνός. Όσοι προσπαθούσατε να μπείτε στο κανάλι μας, ανοιχτό βιβλίο, σας έβγαζε ότι πλέον το κανάλι έχει αφαιρεθεί από το YouTube. Για το λόγο αυτό εγώ πήγα κιόλας, έβγαλα στο άλλο μου κανάλι, το Μαγκακλής Παπαϊρηγίου, έβγαλα ένα βίντεο με το οποίο σας αποχαιρετούσα και σας έλεγα ότι πλέον το κανάλι έχει τελειώσει. Δεν ήξερα κι εγώ τι είχε γίνει. Ούτε ακόμα μπορώ βασικά να καταλάβω ακριβώς τι έχει γίνει. Απλώς YouTube, όπως είχα πει, μας είχε πει ότι στις 3 ειδοποιήσεις το κανάλι κλείνει. Μας είχαν στείλει πρώτη ειδοποίηση, δεύτερη ειδοποίηση και περιμέναμε την τρίτη. Σας είχα πει ότι το κανάλι δεν θα βγάλει το χρόνο πέρα αυτών. Και έτσι έγινε. Στις 15 του μηνός, χωρίς να έχουν προειδοποιήσει πιο πριν, κάνανε την τρίτη ειδοποίηση και κλείσανε το κανάλι. Αφαιρέσανε τις προβολές από το κανάλι, ήταν γύρω στις περίπου 300.000 προβολές το βίντεο. Και αυτομάτως μας κλείσανε και το κανάλι. Εγώ πίστευα βασικά ότι δεν υπάρχει τρόπος το κανάλι να ξανανοίξει πάλι, είχε τελειώσει. Και όμως εχθές, 17 του μηνός, μετά περίπου 2 μέρες, κάποια άτομα με ειδοποίησαν ότι μπορούσαν να μπαίνουν κανονικά στο κανάλι και να βλέπουν τα βίντεο. Μπήκα εγώ λοιπόν στο κανάλι και για να μπορέσω εγώ να μπω βασικά, μου έβγαζε ένα βίντεο που ήταν με το Happy 3 Friends, για όσους ξέρουν, και ήταν με πνευματικά δικαιώματα και δίπλα ακριβώς ήταν περίπου 3 με 4 σελίδες, όπου ήταν κάτι σαν ένα μικρό τεστάκι που έπρεπε να απαντήσεις σωστά σε όλες τις ερωτήσεις, έτσι ώστε να το περάσεις και να ανοίξεις πάλι το κανάλι σου κανονικά. Ευτυχώς αυτό το τεστάκι, ας πούμε τεστάκι, το πέρασα, με αποτέλεσμα να ανοίξει πάλι το κανάλι. Τώρα, για ποιο λόγο μας το είχαν κλείσει και τώρα το ξανανοίξανε πάλι, δεν ξέρω. Μπορεί αυτομάτως σε 1-2 μέρες πάλι να ξανακλείσει, δεν ξέρω τι θα γίνει. Εγώ πάντως να ξέρω ότι δεν το έκλεισε το κανάλι. Μας το κλείσαν αυτοί, ότι ήταν και γενικά ότι έγινε το κάνουν αυτοί. Το μόνο που έκανα εγώ την πλευρά μου ήταν να συμπληρώσω αυτές τις 4 σελίδες, 3-4 σελίδες που ήταν, με το, αφού πρώτα είδα το βιντεάκι, πρέπει να τις συμπληρώσω έτσι ώστε να περάσουμε το τεστάκι αυτό. Τώρα από εδώ και πέρα που συνεχίζουμε, ανεβάζουμε κανονικά βίντεο, ανεβάζουμε με παιχνίδια, ανεβάζουμε προγράμματα, ανεβάζουμε με όλα. Δεν μας πειράζει πλέον, ό,τι και να γίνει έχουμε καταλάβει. Είδα ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το κανάλι αυτό, δεν μπορώ να πω ότι δεν ενδιαφέρεται. Επομένως συνεχίζουμε, ανεβάζουμε βίντεο κανονικά και από εκεί και πέρα, όταν είναι, άμα σου κλείσει YouTube, το κλείσε, δεν μπορώ να ξέρω τι θα γίνει. Θα σας ειδοποιήσω μέσα από τη σελίδα του Facebook άμα είναι να το κλείσουν το κανάλι. Είτε εγώ, όπως είχα πει, 1η Απριλίου, είτε το κλείσει YouTube. Δεν νομίζω να ξεχάσει κάτι. Όπως είπαμε, κάντε και εγγραφή, κάντε πέρασμα εγγραφή είναι, άμα κάνετε like σελίδα του Facebook, είναι σαν εγγραφή, θα ακολουθείτε τη σελίδα μας, έτσι ώστε να μένετε ενήμεροι. Αν σας βγάλει πάλι αυτό που λέει ότι το κανάλι είναι κλειστό, να ξέρετε ότι τουλάχιστον προς το παρόν δεν θα το έχω κλείσει εγώ, θα το έχει κλείσει YouTube, αυτό είναι σίγουρο. Και ελπίζουμε να συνεχίσει το κανάλι να υπάρχει και να μας το ξανακλείσει πάλι YouTube. Λοιπόν, αυτά. Ελπίζω στο μέλλον να μην ξανασυμβεί πάλι κάτι τέτοιο με τη YouTube. Λοιπόν, αυτά. Τα λέμε φίλοι μου, γεια σας.